Πλεύρης, έως τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς μουσική και με καθήμενους ή εστίαση. Έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, το Ρεβεγιόν. Πάνδημο αντίο στον Κάρολο Παπούλια. Με τιμές αρχηγού κράτους πραγματοποιήθηκε η κηδεία. Σε στενό οικογενειακό κύκλο στη γενέθλια γη του στο νησί των Ιωαννίνων, αύριο Πέμπτη η ταφή του. Πειρά του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Αυλονίτη προς τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου. Εχμές και από τον βουλευτή Κέρκυρας του Κινάλ Δημήτρη Μπιάγκη για τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΚ ξεκινά μόλις τώρα για να καταγράψουμε και σήμερα αυτά τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία. Σε τοπικό επίπεδο, η ειδησιογραφία έχει πολλά πράγματα, πολύ σοβαρά θέματα και έχει να κάνει πρωτίστως με τη μεγάλη και δύσκολη υπόθεση της πανδημίας. Σήμερα είχαμε ανακοινώσει, όπως αναμένονταν, από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, ανακοίνωσε σειρά μέτρων, καθώς η υπόθεση της πανδημίας μας έχει ακουμπήσει, μας απειλεί σε πολλές καταστάσεις του κοινωνικού μας βίου και του προσωπικού μας βίου. Από τις 6 αύριο το πρωί ισχύουν μέτρα. Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από τις 6 το πρωί της Πέμπτης πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μετά και την πρωινή επισκέψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρχικά τα μέτρα επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2022, ωστόσο λόγω της αλματώδους αύξησης των κρουσμάτων και της επέλασης της μετάλλαξης όμικρον, αποφασίστηκε η επίσπευση της εφαρμογής τους. Ειδικότερα από αύριο τα εστιατόρια και τα άλλα καταστήματα εστίασης θα λειτουργούν έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Εξαίρεση η παραμονή της πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, χωρίς μουσική, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο της διασποράς του κορονοϊού. Φαίνεται ότι η μετάλλαξη όμικρον είναι πλέον η κυρίαρχη, τόσο αναφορικώς με τα κρούσματα τα οποία είδαμε χθες, αλλά και τα κρούσματα τα οποία θα δούμε σήμερα, τα οποία δείχνουν από την άνοδο την οποία παρατηρείται ότι η μετάλλαξη όμικρον πλέον κυριαρχεί. Επειδή όμως το εθνικό μας σύστημα υγείας ακόμα πιέζεται και από τη Δέλτα, πρέπει να εκτιμήσουμε όλους τους παράγοντες ώστε να μπορεί το εθνικό μας σύστημα υγείας όπως έχει ανταπεξέλθει να συνεχίσει να ανταπεξέρχεται. Προς τούτο έχουμε έρθει σε πλήρη συμφωνία με τις ιδιωτικές δομές οι οποίες υπάρχουν για να μας παραχωρήσουν κλίνες αλλά και προσωπικό. Παράλληλα, η Επιτροπή ομόφωνα καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν, διότι ο εμβολιασμός καλύπτει τους πολίτες από τη μετάλλαξη όμικρον και επομένως θα πρέπει να σταματήσουν να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις ότι δήθεν τα εμβόλια δεν καλύπτουν την μετάλλαξη όμικρον. Τα μέτρα τα οποία ήταν να εφαρμοστούν 3 πρώτου θα εφαρμοστούν από αύριο 6 ώρα το πρωί και εξειδικεύονται ως ακολούθως. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση, το ωράριο λειτουργίας θα είναι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Θα επιτρέπεται διασκέδαση και εστίαση μόνο για καθήμενους σε τραπέζια 6 ατόμων χωρίς ορθίους, ενώ θα απαγορεύεται πλήρως και η μουσική. Ειδικώς για το βράδυ του Ρεβεγιόν, της 31-12 προς 1 της πρωτοχρονιάς, το ωράριο θα ισχύει έως τις 2 η ώρα το πρωί, αλλά όλες οι απαγορεύσεις που αναφέρονται συμπεριλαμβανομένου των καθημένων, της απαγόρευσης ορθίων και της απαγόρευσης μουσικής, θα ισχύουν και για το Ρεβεγιόν. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί για έναρξη ισχύω στις 3 πρώτου ισχύουν από αύριο και έχουν να κάνουν και με την τηλεργασία και με το σκέλος της χρήσης μασκών, αυξημένης προστασίας ή διπλής μάσκας τόσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο στις υπεραγορές σούπερ μάρκετ αλλά και σε όσους εργάζονται στον τομέα της εστίασης, καθώς επίσης και στο σκέλος που έχουν να κάνουν με τα γήπεδα και τη χωρητικότητα έως 10% και 1000 άτομα, έχουν έναρξη ισχύ από αύριο το πρωί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας που πλήττονται από τη μετάλλαξη όμικρον είναι κυρίως στις νεότερες γενιές, κυρίως στις γενιές από 18 έως 30 ετών. Αυτές οι γενιές και λόγω της ιδιαιτερότητας μετάλλαξης όμικρον αλλά και λόγω των ηλικιακών τους κριτηρίων κατά βάση νοσούν ή νοσούν ασυμπτωματικά.
Γι' αυτόν τον λόγο οποιοδήποτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα ή ο ίδιος έχει εκτεθεί σε χώρους με μεγάλο συγχρονισμό, θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να είναι φορέας του κορονοϊού. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι πριν τα τραπέζια τα οικογενειακά, τα οποία θα υπάρξουν για την πρωτοχρονιά, θα πρέπει να γίνονται τεστ από όλους όσους θα παρευρεθούν, και ειδικά αυτοί που αισθάνονται ότι έχουν βρεθεί με κόσμο που είτε είναι κρούσματα είτε είναι χώροι που θα μπορούν να έχουν νοσήσει, να δείξουν ότι αγαπούν τους γονείς τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, χωρίς να τους δουν. Παράλληλα, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μέσα στις απαγορεύσεις είναι και η απαγόρευση διενέργειας οποιασδήποτε εκδήλωσης πάρτι, είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο χώρο, που θα έχει τα χαρακτηριστικά οργανωμένου πάρτι, ώστε να αποφευθεί η μεταφορά της μαζικής βραδινής διασκέδασης σε άλλους χώρους, μισθωμένους χώρους για διενέργεια πάρτι ή με πληρωμή για διενέργεια πάρτι. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα τα οποία έχουμε μας κάνουν να αισιοδοξούμε για την πορεία της πανδημίας, αλλά αυτό δεν μας οδηγεί σε κανέναν εφησυχασμό. Στηρίζουμε συνεχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, την κοινωνία την έχουμε ανοιχτή και την οικονομία όλο αυτό το διάστημα, και αντιστοίχως θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα, εάν εφαρμοστούν στο σύνολό τους για το χρονικό διάστημα έως τα μέσα Ιανουαρίου, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επανέλθουμε πλήρως πάλι στην κανονική μας ζωή. Υπάρχει ένα ηχηρό εάν, και σε αυτό το ηχηρό εάν υπάρχει βεβαίως η περίφημη διαβεβαίωση του κυρίου Θοδωρικάκου, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ότι 12.000 αστυνομικοί θα εποπτεύουν τα μέτρα, αλλά στην πράξη κανένας αστυνομικός δεν μπορεί να εποπτεύσει την προσωπική συμπεριφορά. Σημασία βεβαίως έχει, καλησπέρα Δώρα, ότι έχουμε σήμερα ένα νούμερο που σοκάρει, αν μη τι άλλο. 28.828 κρούσματα. Πώς. Μάλιστα. Ένα τρεις τεράστιο φορές νούμερο. Το 8. Τεράστιο νούμερο. Ποιος το πίστευε? Κανείς μας, μέχρι που ακούσαμε τους ειδικούς πριν από μερικές ημέρες να λένε ότι ετοιμαστείτε, έρχονται και 30.000 κρούσματα. Ναι, αναρωτιέμαι και λέω ότι είναι Μάντης ο Τζανάκης? Όχι, προφανώς Μάντης δεν είναι, ωστόσο φαίνεται ότι δεν έχει ακούστηκε. Αντίλειψη και άποψη. Και εγώ περιμένω έχει αντίληψη και άποψη και το πολιτικό σύστημα, το οποίο τη Δευτέρα ανακοίνωσε μέτρα και τρεις μέρες μετά τα μαζεύει άρον-άρον. Γιατί τη Δευτέρα δεν είχαμε όλοι γίνει δέκτες των πληροφοριών, των εκτιμήσεων και των απόψεων της επιστημονικής κοινότητας? Λοιπόν, σε ακούμε με ενδιαφέρον. Όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε σήμερα 28.828 νούμερα. Mm-hmm. Νέοι θάνατοι 72, αυξημένοι σε σχέση με χθες. 620 οι διασωληνώσεις. Mm-hmm. Στην Κέρκυρα καταγράφεται και σήμερα πολύ μεγάλος αριθμός, 146 κρουσμάτων. Μάλιστα. Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, νοσηλεύονται 26 ασθενείς στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων και άλλοι 14 στην πτέρυγα της πνευμονολογικής και επίσης 3 ασθενείς στη ΜΕΘ COVID. Μάλιστα. Στη Λευκάδα έχουμε τον εντυπωσιακό ρυθμό των 104 κρουσμάτων, όταν χθες είχε 41 κρούσματα, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Προσπαθώ να καταλάβω το φαινόμενο Λευκάδα, διότι και χθες μας έδωσες μεγάλο νούμερο από τη Λευκάδα. Είναι αυτά τα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΙΟ, ούτως ή άλλως. 2,5 φορές πάνω σήμερα. Αλλά τις προηγούμενες μέρες αυτή η Λευκάδα μας έδινε 3 κρούσματα, 4 κρούσματα, 5 κρούσματα. Έχεις δίκιο. Πώς έγινε αυτή η έκρηξη? Έχεις δει. Τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά τι δίνουν σήμερα? Η Ζάκυνθος ακολουθεί με 51 κρούσματα. Τι λέτε? Και η Κεφαλονιά με 45. Το εντυπωσιακό είναι στην Ήπειρο, τα Γιάννενα έχουν σήμερα 369 κρούσματα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Και ακολουθεί η Άρτα με 142, Σπύρο. Η Θεσπρωτή 133 και η Πέρεβεζα 76. Η Ήπειρος έχει πάρα πολλά κρούσματα. Βράζει κυριολεκτικά, έτσι. Βράζει είναι πάρα πολύ. Είναι έτοιμοι να ανοίξουν ακόμη μια μονάδα εντατικής θεραπείας με 6 κλίνες στο Πανεπιστημιακό, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και αυτά που περιμένουν τις νοσηλείες. Εγώ θα έλεγα ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ως Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Τριτοβάθμιο, έχει τη δυνατότητα. Τι γίνεται στα νησιωτικά μας νοσοκομεία? Και να πω ότι απόψε το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα με τον κύριο Καρβέλη, το διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, να μιλήσουμε γι' αυτό, για την προετοιμασία των νοσοκομείων της περιφέρειας Βορειοδυτικής Ελλάδος. Και νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνομιλία. Υπάρχει πάμε να σε ακούσουμε. Παγκόσμια ανησυχία, Σπύρο. Εδώ. Διότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Θάνατοι. Είπαμε 28, 8, 28.
Θάνατοι και διασωληνώσεις. Θάνατοι 72, διασωληνώσεις 620. Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η ανησυχία που περιγράφεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος μιλάει για τσουνάμι κρουσμάτων. Γιατί αν σκεφτείς ότι ακόμα δεν έχει υποχωρήσει η παραλλαγή Δέλτα και έχουμε σε εξέλιξη αυτήν που πρόκειται να κυριαρχήσει, την Όμικρον, αυτός ο συνδυασμός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στις νοσηλίες και προφανώς και στους θανάτους. Έβλεπα στο Euronews μία ανάλυση με παράδειγμα, παρακαλώ πάρα πολύ, το Λονδίνο, όπου η μετάλλαξη Όμικρον χτύπησε πρώτα το Λονδίνο και αυτή η μεγάλη πόλη, που είναι στην πραγματικότητα σε πληθυσμιακά δεδομένα της Ελλάδος, βιώνει ακριβώς αυτές τις δύο μεταλλάξεις του κορονοϊού, τη Δέλτα που δημιουργεί τις σοβαρές επιπλοκές στην υγεία και την Όμικρον όπου η κατάσταση είναι ασφιχτική, ασφιχτική πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τον Δημήτρη Μπιάνκη, τον βουλευτή κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής. Ζητήσαμε και από τον Δημήτρη Μπιάνκη, όπως και έχουμε κάνει από όλους τους βουλευτές Κέρκυρας, σχόλια και απόψεις για τη διαχείριση της πανδημίας και του λεγόμενου πέμπτου κύματος πανδημίας. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Καρίνη. Για την πίεση που δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας και το τι θα πρέπει να γίνει έστω και τώρα την τελευταία στιγμή, αναφέρει στην κάμερα του Start ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινάλ Δημήτρης Μπιάγκης. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτό που θα πρέπει να γίνει σε πρώτο πλάνο είναι να δείξει σεμνότητα και ταπεινότητα η διοίκηση και κατόπιν να γίνουν κινήσεις που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σε επίπεδο εδώ, τοπικό, περιφερειακό, ξέρετε, οι στιγμές είναι επίσης πολύ δύσκολες. Η πίεση που δέχεται το νομαρχιακό μας νοσοκομείο είναι τεράστιες. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, την τελευταία στιγμή, είναι σεμνότητα, πρώτα και κυρίαρχα από τη διοίκηση, ταπεινότητα και το κυριότερο, κινήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στα προβλήματα τα οποία βιώνουμε. Το νοσοκομείο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν τα τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία, δεν έχει στελεχωθεί όπως θα έπρεπε να στελεχωθεί. Αποτέλεσμα, σήμερα που το χρειαζόμαστε τιμοπόλεμο να μπει στη μάχη και να κερδίσει αν χρειαστεί, φαίνεται ότι είναι πληγωμένο. Οφείλει λοιπόν αυτές τις δύσκολες μέρες η διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και το σύνολο, αν θέλετε, της πολιτικής ηγεσίας να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα του νοσοκομείου και να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες καλά θα ήταν να είχαν δοθεί από χτες. Αλλά δυστυχώς, λόγω της έλλειψης συντονισμού, αν θέλετε, όλων μας, δεν φτάσαμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε. Με αποτέλεσμα, για άλλη μια φορά, σε δύσκολη στιγμή, αυτή την περίοδο που βιώνουμε, το νοσοκομείο μας δεν έχει τις δυνατότητες που θα θέλαμε να είχε και τις δυνατότητες που θα μας έκανε να νιώθουμε πιο ασφαλείς. Πάντως, η κατάσταση στο νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Λείπει προσωπικό, λείπουν γιατροί, λείπει υγειονομικό προσωπικό, κυρίως όμως γιατροί. Και οι γιατροί οι οποίοι είναι εκεί καλούνται με πάρα πολλές εφημερίες να αναπληρώσουν τα κενά. Αυτή την τραγική κατάσταση, για μία ακόμη φορά, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, την περιγράφει με ανακοίνωσή της, που είναι στην πραγματικότητα μία έκκληση, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας, διορθώνω. Η Ένωση Γιατρών λοιπόν ΕΣΥ Κέρκυρας λέει ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Μιλήσαμε χθες το βράδυ με την κυρία Χριστίνα Πέμπα, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΕΣΥΚ και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Στην επιστολή της η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας αναφέρει μεταξύ άλλων. Έχοντας λοιπόν αναστείλει μέσα στο 2021 τα εξωτερικά ιατρία, έχοντας μειώσει τα τακτικά χειρουργεία, έχοντας συγχωνεύσει κλινικές, έχοντας κάνει τους γιατρούς εμβολιαστές, μετατρέποντας το νοσοκομείο μας σε νοσοκομείο μιας νόσου, το 2022 με τη μετακίνηση του πνευμονολόγου από τη Μονάδα Ειδικών Λοιμόξεων στα Επίγοντα και την περαιτέρω απαξίωση του παθολογικού και χειρουργικού τομέα, μπαίνουν τα θεμέλια για τη μετατροπή του σε νοσοκομείο καμίας νόσου. Με αφορμή την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΓΕΣΥΚ, στο Start και στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα, μίλησε η εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας, Χριστίνα Πέπα. Πρέπει να έρθουν οι γιατροί.
προσλήψεις. Μανιφέ. Μιλάμε τώρα για, για αντικαταστάσεις, για επικουρικό ή μόνιμο προσωπικό. Πρέπει να έρθει μόνιμο προσωπικό και να δοθούν και ισχυρά κίνητρα για να έρθει μόνιμο προσωπικό. Να μπει νέο αίμα στο σύστημα. Είναι αυτό το οποίο έχει υποθεί τόσο και φορές και σήμερα, κυρία Κουδελάκη. Ότι η Κέρκυρα είναι ένα νησί με ακριβό κόστος. Δεν είναι κίνητρα αυτά που δίνονται για αυτόν. Έχετε δίκιο. Το έχουμε αναδείξει. Αλλά να ζήσει και αυτός που είναι 6 μήνες στο νοσοκομείο, ο ιδιώτης και δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Προφανώς, ναι. Αλήθεια, τι σημαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Τι εξαγγελίες είναι αυτές ότι θα δώσουμε 2.000 μισθό και αφορολόγητα σε όσους μπουν στο σύστημα από τον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς αντίκρισμα. Κοιτάξτε, γενικά, όπως ξέρετε, στο δημόσιο τομέα υπάρχει μια αργοπορία σε αυτό το θέμα. Έτσι. Ακόμα και σε υπεράριθμες εφημερίες που έχουν κάνει για τα νοσοκομεία. Ναι, αλλά αυτό έτσι, το 6 μήνες να περιμένει ένας άνθρωπος να πάρει τα χρήματά του ή το άλλους ξενοδοχοϊπάλους που λέμε εμείς να μην μπορούν να πάρουν την ανεργία τους επειδή το εθνικό σύστημα δεν έχει καταχωρήσει τα περίφημα εκείνα ένσημα που χρειάζονται στη διαδικασία της αναστολής. Αυτό είναι εξοντοτικό για κάποιους συμπολίτες. Ναι, αλλά επί του παρόντος και το σύστημα των μανδαρίνων απολαμβάνει. Δεν μπορεί να βασίζεται σε ιδιώτες γιατρός. Ναι. Όλα αυτά είναι μαζί. Το ένα δίπλα πείτε μου στο κάτι άλλο, γιατρέ. Τι συμβαίνει τώρα με τα εξωτερικά ιατρία και με την τα τακτικά χειρουργία, τους ανθρώπους που δεν έχουν COVID και θέλουν να βρουν τη γιατριά τους από 1.000 άλλα προβλήματα. Και λέει και κάτι ακόμη. Στην ανακοίνωσή τη η Ένωση Γιατρών. Λέτε και κάτι ακόμα. Ναι. Ότι κινδυνεύουν με πλήρη ακυρότητα λόγω του ότι δεν μπορούν να το κάνουν τα τακτικά, τα χειρουργεία. Δηλαδή, ακόμη και έκτα τη ανάγκη χειρουργία. Υπάρχει και αυτό ο κίνδυνο. Ποιο καθορίζει το πλαίσιο λειτουργία? Υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή που καθημερινά συσκέπτεται και λέει. Μα κοιτάξτε να δείτε, όταν μείνουν 2 γιατροί οι οποίοι κάνουν 15 εφημερίες. Πώς θα βγάλουν χειρουργία, κύριε Μάνεσε, για πείτε μου, πώς θα βγάλουν αυτή τη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι? Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς να. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ούτε για τη θέση του διευθυντή, ούτε για επιμελητές ΑΒ. Η διευθυντή προκυρήσεται εδώ και 5 χρόνια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τον βουλευτή του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέκο Αυλονίτη, ο οποίος με μία ανακοίνωσή του παρενέβη σήμερα. Μιλώντας για μια δύσκολη κατάσταση έως τραγική στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, με μια ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά στον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Λεωνίδα Ρουμπάτη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Αποκαλύπτεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο από την Αιγεσή Κέρκυρας, από τους γιατρούς του νοσοκομείου μας, η ζωφερή κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Κέρκυρας εν μέσω πανδημίας, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Αυλονίτης, και συνεχίζει εξαπολύοντας πειρά κατά της διοίκησης του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής. Η ακατανόητη αιμονή του διοικητή Λεωνίδα Ρουμπάτη να κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί στην προσπάθειά του να φανεί υπάκουο στο κομματικό του φορέα έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στο προσωπικό του νοσοκομείου και ανασφάλεια στον κερκυραϊκό λαό. Ήταν ο ίδιος ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος προημερών διέψευδε κατηγορηματικά ότι το νοσοκομείο Κέρκυρας έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε νοσοκομείο μιας νόσου. Οι γιατροί του ΕΣΥ σήμερα καταθέτουν όσα και εμείς καταγράψαμε στη σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε με τους υγειονομικούς φορείς του νησιού μας. Αχρίαστες, αν όχι εκδικητικές, μετακινήσεις ιατρών, αναστολή λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων, δραματική μείωση των τακτικών χειρουργείων, συγχώνευση κλινικών, έλλειψη διεκδίκησης για νέες προσλήψεις. Κάθε μέρα ο διοικητής αποδεικνύει ότι είναι κομματικό φερέφωνο της καταστροφικής κυβερνητικής πολιτικής στο ΕΣΥ. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας αυτή τη στιγμή είναι νοσοκομείο μίας νόσου και κινδυνεύει να μετατραπεί σε νοσοκομείο καμίας νόσου, όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί το υπογραμμίζουν οι γιατροί του ΕΣΥ Κέρκυρας. Η κραυγή αγωνίας τους έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το νοσοκομείο Κέρκυρας νοσεί σοβαρά και η ανέμελη διοίκησή του παρακολουθεί με πρωτόγνωρη απάθεια όταν δεν παρεμβαίνει για να χειροτερέψει την κατάσταση, ακολουθώντας το πρότυπο του Πρωθυπουργού της χώρας. Επειδή το νοσοκομείο Κέρκυρας είναι υπόθεση όλων μας, επειδή οι υγειονομικοί μας δίνουν μάχη υπό τις πλέον αντίξωες συνθήκες, επειδή το νέο σφοδρό κύμα της πανδημίας πρέπει να μας βρει καλύτερα προστατευμένους από ό,τι μέχρι σήμερα, τα ζητήματα που θέτει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας θα τεθούν άμεσα υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο όσες φορές χρειαστεί και με όση δύναμη με οπλίζει η απόγνωση των συμπατριωτών μου. Άλλωστε, εκείνοι είναι που θα κρίνουν όλους όσοι θεωρούν ότι η κομματική τους ταυτότητα είναι πάνω από την υγεία των συνανθρώπων μας, καταλήγει. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ένα πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς, αλλά δηλαδή η έλλειψη προσωπικού και στο κέντρο υγείας Κέρκυρας. Είναι οι εγκαταστάσεις του πρώην ΙΚΑ.
Εκεί λοιπόν θα δούμε τον κύριο Κακαβίτσα από την πλευρά των γενικών γιατρών να μιλάει για αυτό το ιδιαίτερα και το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα, γιατί ένα από τα προσκλητήρια τα οποία απευθύνει η κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, είναι να εμβολιαστούν και τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Δείτε λοιπόν ποιο είναι το αντικειμενικό πρόβλημα. Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο Κέντρο Υγείας Κέρκυρας λόγω του εμβολιαστικού προγράμματος και των αυξημένων απαιτήσεων σε προσωπικό. Την ώρα μάλιστα που η πρωτοβάθμια υγεία πλήττεται από σοβαρή υποστελέχωση. Μέσα σε όλα αυτά προσθέθηκε και το εμβολιαστικό πρόγραμμα για τα παιδιά 5 έως 11 ετών, για το οποίο κρίθηκε απαραίτητη η συμβολή της παιδιάτρου του ΠΙΚΜΑ, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες της στα περιστατικά που προκύπτουν στο ΠΙΚΜΑ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Γενικών Οικογενειακών Γιατρών Κέρκυρας, Φίβος Κακαβίτσας, και εργαζόμενος στο Κέντρο Υγείας Κέρκυρας, εκφράζει τους φόβους του στην κάμερα του Start για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Όπως μάθατε κι εσείς, τα προβλήματα που δημιουργεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα στο Κέντρο Υγείας όταν δεν έχουν γίνει προσλήψεις είναι προφανή. Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τη στελέχωση σε παθολόγους, σε γενικούς γιατρούς και το ότι δύσκολα πλέον βρίσκει ο κόσμος γιατρό. Αυτή τη φορά, όπως μάθατε κι εσείς, το εμβολιαστικό πρόγραμμα για τα παιδιά 6 με 12 απασχολεί την παιδίατρο που είναι από το ΠΙΚΠΑ, που ανήκει στον Άγιο Μάρκο τυπικά, 6 μέρες τη βδομάδα και 8 με κάποιες εφημερίες μαζί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ουσιαστικά να τη βρούνε όσοι τη χρειαζόταν στο ΠΙΚΠΑ. Αυτό το πράγμα προβλέπεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί ανοίγουν, από όσο μας έχουν ειδοποιήσει, και άλλα ραντεβού εμβολιασμού για παιδιά από 7 Γενάρη. Πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα βρούμε παιδίατρο για τα υπόλοιπα παιδιά και αν ακόμα περισσότερο θα επιδεινωθεί η κατάσταση με αυτό το πράγμα που πάει να γίνει. Δεν ξέρουμε. Πραγματικά, χωρίς προσλήψεις πρωτοβάθμια δεν γίνεται. Αυτό πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν. Ελπίζουμε να το καταλάβουν νωρίς, ώστε να μην επιδεινωθεί η υγεία σε όλα τα υπόλοιπα νοσήματα. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της καθημερινότητάς μας στη ροή του δελτίου μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ και πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο μας αφορά στη δική μας περιοχή. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και ένα από τα πολιτικά θέματα της ημέρας. Η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρλο Παπούλια, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες, από τις ιστορικές, κάλλιστα θα μπορούσε να πει κανείς, της μεταπολίτευσης στη χώρα μας. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Με τη μέσα αρχηγού κράτους στελέστηκε η κηδεία του πρώην πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας αποχαιρέτησαν τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, που θα ταφεί αύριο στην πατρογονική γη της Ηπείρου. Τους επικίδιους εκφώνησαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο στενός συνεργάτης του Κάρολου Παπούλια, Κωνσταντίνος Μιχιώτης. Και οι δύο μίλησαν με συγκινητικά λόγια για την πολιτική του πορεία. Από την πλευρά της, η κυρία Σακελαροπούλου αναφέρθηκε εκτενώς στην πολιτική του πορεία, αλλά και με συγκινητικά λόγια για την καταγωγή του. Μίλησε αναλυτικά για την παρακαταθήκη που άφησε στον τόπο είτε ως βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την θητεία του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κυρία Σακελαροπούλου τόνισε μεταξύ άλλων ότι πολιτεύτηκε δίνοντας έμφαση στην ουσία χωρίς να ξοδεύεται σε λεπτομέρειες. Κέρυες ήταν οι παρεμβάσεις του στο μεσανατολικό ζήτημα που απέδειξε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκούσε. Στον διάλογο με την Τουρκία κατάφερε να διασφαλίσει τα ελληνικά συμφέροντα αλλά και την ειρήνη στην περιοχή. Μιλώντας για την ταραγμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης, υπογράμμισε ότι ο Κάρολος Παπούλιας βοήθησε ώστε η χώρα να σταθεί όρθια. Με το ήθος και τη συμπεριφορά του προάσπισε την κοινωνική συνοχή και ενότητα χωρίς να επηρεάζεται από πειρασμούς της εξουσίας. Ο κύριος Μιλιχιώτης αναφέρθηκε στα χρόνια της Χούντας και την αντιστασιακή δράση του αλλά και στη στενή συνεργασία του με τον Κάρολο Παπούλια. Υπογράμμισε το ήθος σε όλη του την πολιτική διαδρομή αλλά και το σεβασμό του. Παρότι στην τελετή ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Παγκράτη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα,
του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και πλήθους κόσμου. Λίγο πριν τις 12.30 η σωρός του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας έφτασε στον Ιερό Ναό. Το φέρετρό του ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία. Από τους πρώτους που έφτασαν στην εκκλησία ήταν ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαλής και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Λίγη ώρα αργότερα προσήλθαν στον Ιερό Ναό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κώστας Μπακογιάννης και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η συνολική εθνική προσφορά του Κάρολου Παπούλια αλλά και το προσωπικό του παράδειγμα πολιτικής νυφαλιότητας στα σχεδόν 40 χρόνια ενεργούς παρουσίας του στην κεντρική πολιτική σκηνή αποτυπώθηκαν στην απόφαση της κυβέρνησης να αποδοθούν τιμές που προσήκουν σε αρχηγό κράτους αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του, κηρύσσοντας τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ οι σημαίες κυμάτισαν με σύστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας. Λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων, η ταφή του Κάρολου Παπούλια θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στη γενέθλια γη του, στο νησί των Ιωαννίνων, αύριο Πέμπτη, ενώ η επιθυμία της οικογένειάς του αποτελεί τυχόν δωρεές να κατατεθούν στην Κιβωτό του Κόσμου και στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, στην τοπική μας πραγματικότητα. Η κυρία Καταρίνα Μαθονέου μίλησε χθες το βράδυ στην ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχει θέμα του ΣΤΑΤ που ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Η Καταρίνα Μαθονέου είναι μέλος της διοίκησης του διαβαθμιδικού ΦΟΣΤΑ και χωρική αντιπεριφερειάρχης στην Ζάκυνθο. Απάντησε στις καταγγελίες του κυρίου Θόδωρου Γαλιατσάτου ότι έχει εκτιναχθεί το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο. Από 600.000, λέει ο κύριος Γαλιατσάτος, το κάνετε 6 εκατομμύρια. Πάμε να δούμε την ανάλυση και την απάντηση της Καταρίνας Μαθονέου. Τότε περιφερειάρχης ο κύριος Σπύρος Σπύρου παίρνει την απόφαση και κλείνει το Χιτά Ζακύνθου. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Έρχεται ο Γαλιατσάτος τον ανοίγει. Έρχεται λοιπόν ο Γαλιατσάτος και τον ανοίγει και το 2016 παίρνει πάλι απόφαση να τον κλείσει και δεν τον κλείνει και τον κλείνει το 2018. Το 2014 όμως γίνεται μια μελέτη αποκατάστασης του χώρου που έχει κόστος υδραυλικής μελέτης αποκατάστασης 648.752,55 είναι το περίφημο χαρτί που έχει και ο Δήμαρχος Ζακύνθου και ο κύριος Γαλιατσάτος και λέει εγώ θα το φτιάχνα με 650.000, όμως είναι το ένα κομμάτι, η υδραυλική μελέτη, και ταυτόχρονα έχει ένα κόστος ύψους 2.460.238,51 περιβαλλοντική αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών με ανάκτηση υλικών και μείωση όγκου πλεονάζων απορριμμάτων Χιτά Ζακύνθου σε μια πρόσκληση ΙΟΝ 41 που η τότε διοίκηση του, ΦΟΣΔΑ Ζακύνθου το καταθέτει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να χρηματοδοτηθεί μέσα από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Που ποτέ δεν τυχαίνει τύχη χρηματοδότησης επί περιφέρειας κυρίου και περιφερειάρχη κυρίου Γαλιατσάτου. Δηλαδή μιλάμε για 600 τόσες χιλιάδες συν 2 εκατομμύρια. 3.164.000. Μάλιστα. Το συνολικό. Το 2000, αυτό συμβαίνει με τις ποσότητες του 2016. Έχω τα έγγραφα και τις μελέτες. Ωραία, και φαντάζομαι αυτός ο σχεδιασμός εκείνης της εποχής οδηγούσε στην αποκατάσταση και κάποια στιγμή στο κλείσιμο του σκοπού. Στο κλείσιμο και στην αποκατάσταση. Ήταν το κλείσιμο τότε. Ήταν το 2015. Γιατί να ξοδεύονται εκατομμύρια για την αποκατάσταση, δεν υπάρχει λόγος αν δεν κλείσει. Ναι, το εκεί πρέπει να τελειώσει η πληγή. Ακριβώς. Και να πάτε στο Λίβα ή όπου αλλού είναι ο σχεδιασμός. Άρα ο κύριος Γαλιατσάτος που σήμερα μας κουνάει το δάχτυλο ήταν εκείνος που δεν έκλεισε το Χιτά Ζακύνθου. Πού είμαστε σήμερα, είμαστε μετά από, από 4 χρόνια του 2014. Όχι, δεν τον έκλεισε, τον ξανάνοιξε. Ακριβώς. Στο 2018. Αλλά τώρα δεν, μεταξύ μας δεν είναι και εύκολο να κλείνεις. Όχι, άμα είχε κορεστεί. Όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, το ζήσαμε και στην Κέρκυρα. Άμα είχε δεν αφορά τον Γαλιατσάτο αυτό. Ναι, αλλά άμα είχε κορεστεί. Με την ίδια λογική, ο ΦΟΣΔΑ έπρεπε να έχει κλείσει το Τεμπλονίδι. Εννοείται. Δεν το κάνει όμως. Έχει μια νέα απόφαση όπως έβγαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και μεταφέρει σκουπίδια εκτός Ακίνθου. Και για τη Ζάκυνθο και για την Κέρκυρα. Τότε λοιπόν οι κύριοι που σήμερα μας κουνάνε το χέρι και μας λένε μην τελειώσετε το θέμα του σκοπού, αφήστε τα σκουπίδια να καταστρέψουν ολόκληρη τη Ζάκυνθο, γιατί ξέρετε τι θα γίνει. Προχτές ήταν εκεί το περιβάλλον και έκανε έλεγχο και έβλεπε τα σφραγίδια. Υποχώρησε από τον τελευταίο μπάλο το τυχείο, που το τυχείο αυτό κρατάει όλο το κομμάτι των απορριμμάτων που θα φτάσουν στη θάλασσα του Καλαμακίου. Ποιος τα φταίει τότε, κύριοι?
Κυρίες και κύριοι, είναι ενδιαφέρον ότι η υπόθεση την οποία έχει προσεγγίσει το ΣΤΑΡΤ και διεκδίκησε απαντήσεις χωρίς να πάρει ουσιαστικές απαντήσεις από την πλευρά της αρμόδιας εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου Κερκυραίων, η οποία έχει εποπτικό ρόλο μέσω ενός οργανισμού και στο περίφημο σχολείο της Νότιας Κέρκυρας στο περιβόλιο, όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα και για τον παιδικό σταθμό και για τον υπηαγωγείο. Έφερε λοιπόν στη Βουλή ο Κυριάκος Φελόπουλος με το κόμμα του και πάμε να δούμε τι ακριβώς του είχε απαντήσει και η κυρία Κεραμέως. Η ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου κατατέθηκε στις 22 Νοεμβρίου και έχει ως θέμα σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικοί στα υποκατάρρευση κτίρια του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου του περιβολίου της Κέρκυρας. Στο κείμενο της ερώτησής τους προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, ο κ. Βελόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων: σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της τοπικής κοινωνίας του περιβολίου του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας, σε άθλια κατάσταση βρίσκονται το κτίριο, η εσωτερική και οι περιβάλλοντες χώροι του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου της κοινότητας. Στη συνέχεια, ο κ. Βελόπουλος περιγράφει ακριβώς την εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο σχολικές δομές και ρωτά τους υπουργούς: προτίθεστε να παρέμβετε καταλήλως στο μέτρο της δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, προκειμένου να εξασφαλιστούν η αμεσότερη δυνατή επισκευή και η συντήρηση των σχολικών κτηρίων του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου της κοινότητας περιβολίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας; Προτίθεστε να λάβετε όσο πιο άμεσα την κατάλληλη μέρημνα, προκειμένου να διασφαλιστεί απρόσκοπτη και μη διακοπτόμενη φίτηση των όσων μικρών μαθητών σε άλλο κτίριο του εν λόγω Δήμου, φροντίζοντας παράλληλα και την ασφαλή σχολική μετακίνησή τους για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των παλιών σχολικών κτιρίων του παιδικού σταθμού και των υπηαγωγείων της κοινότητας περιβολίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας; Ένα μήνα μετά, στις 23 Δεκεμβρίου, ήρθε η λακωνική απάντηση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, η οποία αναφέρει: η μέρημνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και τη βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων. Παράλληλα, η εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων ΑΕ, στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών, έχει ως συντρέχουσα αρμοδιότητα την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης. Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τη σχολική στέγη είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα. Με λίγα λόγια, λέει η κυρία Κεραμέως, να δώσει απαντήσεις ο Δήμος Κερκυραίων και να εξηγήσει γιατί έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Θυμίζω ότι το είχαμε διεκδικήσει. Είχαμε μάλιστα συγκρουστεί επί της ουσίας, χωρίς να πάρουμε κάποια ουσιαστική απάντηση, αλλά περισσότερο ευχολόγια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με τις εργατικές κατοικίες και εκείνες όπου λέει ο πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας διάφορες δικαιολογίες. Είναι 30 κατοικίες που δεν έχουν θέρμανση. Εμφανώς αγανακτισμένοι από τα προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Αγίου Ιωάννη, αλλά και εξοργισμένοι για τις απαντήσεις που έδωσε ο ΑΕΔ στα ερωτήματα του ΣΤΑΡΤ, η Σοφία Μεγαλογέννη υποστηρίζει ότι αδικούνται οι ιδιοκτήτες, στους οποίους ο οργανισμός επέριψε ευθύνες για την έλλειψη θέρμανσης και μίλησε εκ νέου για κακοτεχνίες. Αυτό αληθεύει ως ένα σημείο, γιατί αν δεν υπάρχει ρεύμα και νόχρη στο κάτω, δεν μπορούν να λειτουργήσουν και οι αντλίες. Σωστά? Mm-hmm. Ωραία. Εγώ επειδή είμαι διαχειρίστρια στο στίχο 19, έχω βάλει το ρεύμα, δηλαδή κοντεύει να έρθει ο πρώτος λογαριασμός, να φανταστείτε. Άρα μιλάμε για 1,5 μήνα. Mm-hmm. Περίπου. 1,5 μήνα περιμέναμε την αντλία. Η αντλία έχει τοποθετηθεί στο χώρο που βρίσκονται ο καυστήρας. Οι αποθήκες όμως, ελάτε αύριο το πρωί για να μην νομίζετε ότι σας λέμε ψέματα. Οι αποθήκες τι είναι, πισίνες ακόμα. Και όταν ρωτήσαμε πότε αυτό θα αδειάσει για να στεγανοποιηθούν κτλ, αυτό που λένε για το όταν παραδοθούν δεν ισχύει. Αυτές οι αποθήκες εδώ πέρα θα είναι μία ζωή πλημμύρα. Απλά προστατεύουμε τους καυτήρες για να μην την αυτούν στον αέρα κάποια στιγμή. Αυτό σε τι αυτό κρατάμε στεγανό, το αποδίδουν. Φαντάζομαι έχετε φέρει κάποιους ειδικούς. Ναι. Πού το αποδίδουν, σε κακοτεχνία? Κακοτεχνία, βεβαίως. Αυτές τις κακοτεχνίες δεν πρέπει να τις αποκαταστήσει ο εργολάβος. Όταν λέτε ειδικούς, εμείς φωνάζουμε τους ειδικούς από το εργοτάξιο, ναι, του εργολάβου. Γιατί αυτοί παραδέχονται κακοτεχνίες? Όχι. Όσον αφορά το συμβόλαιο που υπογράψαμε την ημέρα της παράδοσης, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση σε αυτό. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν εκβιάστηκα, αλλά ξέρω άλλους οικιστές που εκβιάστηκαν.
Δεν μπορώ να ονομάσω όμως, άμα θέλει κάποιος μπορεί να το πει ο ίδιος. Εγώ όμως προσωπικά, στη δική μου την περίπτωση, όταν παρέλαβα το σπίτι μου και τους είπα κάτω αυτές οι γραμμούλες εδώ πέρα τι είναι, ναι, μου απαντήσανε ότι είναι για να γραφτούν κάποιες κακοτεχνίες που είδατε να τις φτιάξουμε. Αλλά δεν πειράζει τώρα, μπορείτε να περάσετε από το εργοτάξιο και σε ένα χαρτί Α4 τις καταγράφετε. Από τις 20 περίπου που κατέγραψα, έχουν φτιαχτεί τρεις. Οι 17 αναμένω. Μήπως να σας θυμίσω πότε παράλαβα το σπίτι εγώ. 14 Ιουνίου. Και έχουμε 27 Δεκεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ διαφορετικό θέμα, σε ένα πολύ σεμνό πνευματικό δημιουργό της Κέρκυρας, ο οποίος είναι και ιστοριοδίφης αλλά και λογοτέχνης του Λουκένου, Ζαμίτ, οργανώνει αύριο το βράδυ η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών μια διαδικτυακή εκδήλωση. Οι καταστάσεις COVID έχουν επιβάλει νέους κανόνες, ακόμη και στις πολιτικές εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών Μουσείο Σολόμου Κέρκυρας, πιστή στο εορταστικό κλίμα των ημερών, τιμά το αρχαιότερο μέλος της και είναι λοιπόν από το 1962 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριο Λουκιανό Ζαμίτ, και προσκαλεί στην εκδήλωση διαδικτυακό αφιέρωμα στον Λουκιανό Ζαμίτ. Για το θέμα μίλησε στο Start ο πρόεδρος της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, Περικλής Παγκράτης. Υπενθυμίζουμε ότι το αφιέρωμα θα μεταδοθεί την 5η 30 Δεκεμβρίου του 2021 στις 8 το βράδυ από τη ζωντανή ροή του καναλιού στο YouTube. Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών την 5η 30 του μηνός θα έχει μια διαδικτυακή εκδήλωση αφιερωμένη στο αρχαιότερο μέλος του Ιδρύματος και αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι ο κύριος Λουκιανός Ζαμίτ, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών από το έτος 1962, ανελιπώς μέχρι σήμερα, και από το 1964 ταμείας της. Ο Λουκιανός Ζαμίτ είναι ένας σημαντικός κερκυραίος πεζογράφος. Έχει γράψει αρκετά βιβλία πεζογραφικά. Θα έλεγα ότι κατατάσσεται στην πεζογραφία τη λεγόμενη της εντοπιότητος, διότι έχει πάρα πολλά κερκυραϊκά στοιχεία στον πεζό του λόγο, αλλά επίσης είναι και ένας πολύ σημαντικός ιστορικός ερευνητής. Έχει δημοσιεύσει αρκετές μονογραφίες στα πλαίσια των εκδόσεων της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών κυρίως. Θα διαβάσει ο ίδιος μια αυτοσύσταση, όπως ονομάζεται, που είναι το βιογραφικό του σημείωμα με πολλές λεπτομέρειες και επιπλέον ένα πολύ πρόσφατο και πολύ ωραίο διήγημά του με μια αφηγηματική ροή βιωματική που αναφέρεται στο παρελθόν εδώ της Κέρκυρας και τους ανθρώπους της και ειδικά σε έναν φίλο του που ονομάζεται το τέλος ενός φίλου. Νομίζω ότι πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση η οποία ήταν χρέος τιμής, όπως ξαναείπα, από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών να πραγματοποιηθεί στο πρόσωπο αυτού του σημαντικού ανθρώπου, ο οποίος είναι ένας ευπατρίδης κερκυραίος. Ποιοι θα έρθουν στην εκδήλωση, ποιοι μπορούν να την παρακολουθήσουν? Την εκδήλωση μπορούν να την παρακολουθήσουν μπαίνοντας στο YouTube. Θα μπορέσει όποιος θέλει να την παρακολουθήσει και μάλιστα από ό,τι ξέρω μπορεί να την δει, αν δεν μπορεί, θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το βράδυ. Αν κάποιος δεν μπορεί να τη δει την ώρα εκείνη, θα μπορέσει να τη δει μαγνητοσκοπημένη από το YouTube. Πράγματι ένας πολύ σεμνός δημιουργός από τις ξεχωριστές περιπτώσεις των κερκυραϊκών γραμμάτων. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε, τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του Start. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού και οι διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα.
Τελευταία ημέρα του άστατου καιρού σήμερα, ενώ με καλές καιρικές συνθήκες, θα ξεκινήσει το 2022. Από σήμερα το βράδυ, ο καιρός θα παρουσιάσει οριστική βελτίωση. Πλήρης ηλιοφάνεια αναμένεται την 5η 30 12. Οι άνεμοι βοριάδες θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδος προς τις μέγιστες τιμές και θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.